Λένε πως η μορφή του Ανδρέα Κάλβου Ιωαννίδη δεν είναι πουθενά χαραγμένη. Μα θυμούμε πως την είδα κάποτε πολύ καθαρά. Ίσως κανένα βράδυ φιλομετρώντας τις οδές κοντά σε ένα παράθυρο ανοιχτό, στην ευωδιά των χρυσών κίτρων που αγαπούσε. Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1792. Χρόνια επαναστατικά, ταραγμένα, που η αστική τάξη νιώθει τη δύναμή της να μεγαλώνει. Παιδί ακόμα, θα ζήσει στο νησί του την απόβαση του γαλλικού στρατού και τον ξεσηκωμένο λαό να καίει το Λίμπρο Ντόρο, καταργώντας τα προνόμια των ευγενών. Ακολουθώντας τον πατέρα του στην Ιταλία, θα κρατήσει ολοζώντανη την εικόνα του νησιού του. Η Ζάκυνθος θα γίνει το αιώνιο σύμβολο της αγάπης και της νοσταλγίας του ξενιτεμένου, το νόστιμο Νίμαρ. Ω φιλτάτη πατρίς, ω θαυμασία νήσο Ζάκυνθε, σύ μου έδωκα στη πνοήν και το Απόλλωνο στα χρυσά δώρα. Ποτέ δε σε ελισμόνησα, ποτέ. Και η τύχη με έριψε μακρά από σε. Με είδε το πέμπτον του αιώνος στις ξένα μέρη. Αλλά ευτυχής η δίστηνος, όταν το φως επλούτη τα βουνά και τα κύματα, σε εμπρός των οφθαλμών μου πάντοτε σύχων. Καθοριστική για την ζωή και την εξέλιξη του Κάλβου στάθηκε η γνωριμία του με το συμπατριώτη του ποιητή Ούγο Φόσκολο. Ελβετία, Λονδίνο, Παρίσι, Ιταλία. Ο αστικός ουμανισμός βρίσκεται στη μεγάλη του άνθηση. Οι επαναστατικές ιδέες της ελευθερίας των λαών και της δημοκρατίας ενθουσίαζαν τα καλύτερα πνεύματα της εποχής. Ο Κάλβος, μοιημένος στον καρμποναρισμό, ζει στην έξαψή της. Η έκρηξη της ελληνικής επανάστασης θα του δώσει τις συγκινήσεις και τον ενθουσιασμό των αγώνων του δικού του λαού. Ακούω τον θόρυβο ενός αρχομένης μάχης που φοβροντάει τι ούτως ότε επάνω εις τους βράχους ρίχνεται η θάλασσα. Να, το σπαθιόν ο Κρότος προδήλος τώρα ακούεται. Να, πέφτουν ως ουράνιε βροντέ πολλά απροσδόκητα βόλια θανάτου. Ω Ελλάς, ο πατρίς μου ελπίδων γλυκητά των μήτυρ, σε βλέπω ακόμα ζώσαν και μαχωμένην, αναλαμβάνω. Το 1824 τυπώνει στη Γενέβη την πρώτη ποιητική του συλλογή, τη Λύρα. 10 οδές που χαιρετίζονται σαν αναστάσιμη ύμνη της αναγεννημένης Ελλάδας. Γη των Θεών φροντίδα, Ελλάς ηρώων μητέρα, φίλη, γλυκία πατρίδα μου, νύκτα δουλεία σας σκέπασε, νύκτα αιώνων. Αλλά των μακαρίων στάβλων ιδού τα ιώα κάγκελα η ώρα ανοίγουσιν. Ιδού τα ακάμαντα άλογα του ηλίου εκβαίνουν. Σι τότε, ο λαμπροτάτη κόρη Διός, του κόσμου μόνη παρηγορία, την γην μου σι ενθυμήθηκες. Ω ελευθερία. Αστράπτουσι τα κύματα ως οι ουρανοί κι ανέφελος, ξάστερος φέγγει ο ήλιος και τα πολλά νησία δείχνει του Αιγαίου. Πεφυλημένα θρέματα ωκεανού, γενναία και της Ελλάδος γνήσια τέκνα και πρωτοστάτε ελευθερίας, κατεβοδείτε, ορμήσατε τα συναγμένα πλοία, ο Ανδρεοί, σκορπίσατε των στόλων, κατακάψατε στόλων βαρβάρων.
Δύο χρόνια αργότερα τυπώνει στο Παρίσι άλλες 10 οδές που μεταφράζονται ταυτόχρονα στα γαλλικά. Τον ίδιο καιρό φτάνει η είδηση για την πτώση του Μεσολογγίου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στους φιλελεύθερους κύκλους της Ευρώπης. Ο Κάλβος νιώθει τον άνεμο της Επανάστασης να τον παρασέρνει. Το 1825 κατέβηκε στην επαναστατημένη Ελλάδα. Τρέξατε, αδέρφια. Τρέξατε, ψυχέ θερμέ. Γενναίε. Εις των βωμών τριγύρω της πατρίδος αστράπτοντα τρέξατε πάντες. Ας παύσωση διχών είναι που ρίχνωση τα έθνη. Τυφλά υπό τα σκληρότατα ονύχια των αγρύπνων δολίων τυράννων. Απογοητευμένος, αποσύρεται στην Κέρκυρα όπου θα ζήσει 25 χρόνια. Διδάσκει στην Ιόνιο Ακαδημία, στο Ιόνιο Γυμνάσιο, δημοσιογραφή. Μα δεν θα γράψει πια ούτε μια οδή. Το ξέρει άλλωστε πως ήρθε πολύ νωρίς. Πως η Ελλάδα δεν θα ακούσει και δεν θα καταλάβει. Για τούτο στη Σπιανάδα δεν κάνει παρέα με κανένα. Γυρνά τα καντούνια μοναχός και αμίλητος. Το βράδυ κλείνεται και διαβάζει Πίνδαρο και Σχύλο. Μ' αυτούς επιτέλους μπορεί κανείς να συνεννοηθεί. Ο Κάλβος είναι στρατευμένος ποιητής. Η ποίησή του, γέννημα της επαναστατημένης εποχής του, ξεπέρασε μεγαλόπρεπα το επικαιρικό στοιχείο και τον στεφάνωσε με το αμάραντο στεφάνι της τέχνης. Για τον Κάλβο, το πρόσωπο της ελευθερίας, αυστηρό και αγέροχο, είναι το ίδιο αυστηρό και αδιάφθορο πρόσωπο της αρετής. Μόνη, αμάργαρος, ολόγυμνος, αυτάγγελτος, το καθαρόν του ουρανού ανεβαίνει η αρετή. Σοβαρός, επίσημος, οραματικός, ποιητής της ηθικής ιδέας, ο Κάλβος θεωρεί την Επανάσταση του 21 έκρηξη αρετής. Υπέρ γονέων και τέκνων, υπέρ των γυναικών, υπέρ πατρίδος πρόκειται και πάσης της Ελλάδος όσιος αγώνας. Ω πατρίς, την εκούσιον δέξου θυσίαν. Αστράφη, σεισμός πολέμου ακούεται. Υποτίμβωνη ψινόρα ήρωες κοιμούν. Επί το μέγα ερείπιον, η ελευθερία ολόρθη προσφέρει δύο στεφάνους. Ένα από γήινα φύλλα και άλλον απάστρα. Οι ήρωες του Κάλβου, ενάρετοι, δίκαιοι, με το μένος μιας ελευθερίας αδιάλαχτης και ανυποχώρητης, υψώνονται στην ποίησή του με μια δύναμη που συνταράζει. Ω γνήσια της Ελλάδος τέκνα, ψυχέ που επέσετε εις τον αγώνα ανδρείος, τάγμα εκλεκτών ηρώων, καύχημα νέων. Σας άρπαξεν η τύχη την κυτήριον Δάφνη, και από μυρθιάν σας έπλεξε και πένθυμον κυπάρισον, στέφανον άλλον. Αλλά αν τις απεθάνει δια την πατρίδα, η μύρτος είναι φίλων ατίμητων και καλά τα κλαδία της κυπαρίσου. Ο Κάλβος αγαπούσε με πάθος τους αρχαίους. Κλασικίζει όμως χωρίς να είναι κλασικός. Σύμβολα, μύθοι του αρχαίου κόσμου, λησμονημένες λέξεις και ονόματα εναλλάσσονται με τα βία αισθήματα του ρομαντισμού. Τρικυμισμένες εικόνες, αντιθέσεις, ολοφός και σκοτάδι. Ο ήλιος κυκλοδίωκτος, ο σαράχνη με δίπλωνε
και με φως και με θάνατον, ακαταπαύστος. Ο ποιητής ζει και δημιουργεί πάνω στο αχτινωτό του το υφάδι, ανάμεσα στο θάνατο και στο φως. Γαντζωμένος πάνω στην ιδιότυπη γλώσσα του, καθαρεύουσα με πολλούς τύπους δημοτικής, ακολουθεί το πρότυπο του Κοραή, πιστεύοντας πως αποτελεί τη χρυσή γέφυρα που θα συνδέσει το παρελθόν με το μέλλον. Μόνο να ακούω την θάλασσα που σαν μέγα ποτάμι ανάμεσα εις τους βράχους χτυπώντας μυρμυρίζει γύρω εις τα σκάφη. Να η κραυγέ και ο φόβος, να η ταραχή και η σύγχυση από παντού σηκώνονται και απλώνουν πολυάριθμα πανιά να φύγουν. Στενών, στενών το πέλαγος, ο τρόμος κάμνει. Πέφτει ένα καράβι επάνω εις τάλο και συντρίβονται, πνίγονται οι ναύτε. Όπως από τα μάτια μου τα χαίωσε χάθη ο στόλος. Πλέον δεν ξανοίγω τώρα, παρά καπνούς και φλόγας ουρανομήκης. Κανάρι! Και τα σπήλαια της γης ευώουν. Κανάρι! Και των αιώνων τα όργανα ίσως θέλει αντυχήσουν πάντα. Κανάρι! Τα μέτρα του Κάλβου για την ιδιορυθμία τους ονομάστηκαν Κάλβια. Επηρεασμένος από την ιταλική στιχουργική, χωρίζει τις οδές του σε πεντάστιχες στροφές που οι πρώτοι τέσσερις στίχοι είναι εφτασύλλαβοι ή οκτασύλλαβοι και ο πέμπτος στίχος είναι πεντασύλλαβος. Όσοι το χάλκιον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγών δουλεία σας έχουσι. Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία. Αυτή και ο μύθος κρύπτει νουν αληθείας, επτέρωσε τον Ίκαρον. Και αν έπεσε νοπτερωθείς και επνίγει θαλασσομένος, αφιψηλά όμως έπεσε και απέθανε ελεύθερος. Αν γέννης φάγιον άτιμον ενός τυράννου, νόμιζε φρικτών των τάφων. Ο Κάλβος πέθανε το 1869 στο Λάουθ της Αγγλίας. Το 1960 τα οστά του μετακομίστηκαν στη γενέτειρά του Ζάκυνθο. Ας μη μου δώσει η μοίρα μου εις ξένην γη των τάφων. Είναι γλυκής ο θάνατος, μόνον όταν κοιμόμεθα εις την πατρίδα. Καημένε μεγάλε άνθρωπε, μας χώρισαν οι καιροί. Ήρθες πολύ νωρίς για την Ελλάδα και εμείς ήρθαμε πολύ αργά για σένα και δεν μπορούμε πια να σου πούμε πόσο μεγάλος είσαι. Δεν θα μάθεις ποτέ πως βρέθηκαν μερικοί για να σ' αγαπήσουν, πως βρέθηκε στον κόσμο και για σένα λίγη αγάπη.